μερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είστε πάρα πολύ καλά. Βλέπετε εδώ στο δέντρο πάλι, όπου βρω δέντρο πάω εκεί δίπλα και κάθομαι. Έχουμε έρθει για το πρωινό μας, το αγαπημένο μου πρωινό εδώ είναι κρουασάν βουτύρου, το οποίο είναι ολόφρεσκο, δεν πρέπει να είναι κατεψυγμένο, μιλάμε είναι όνειρο. Μία φέτα τυρί μέσα και 2-3 φέτες μπέικον. Έχω τρελαθεί να τρώω μπέικον αυτές τις μέρες εδώ. Τέλος πάντων, θα γυρίσω σπίτι, πρέπει να κάνω αποτοξίνωση οπωσδήποτε. Γιατί έρχονται και οι γιορτές και δεν με βλέπω καλά. Και σε λίγο θα ετοιμαστούμε να φύγουμε να κατεβούμε Λονδίνο. Γιατί θα πάμε σήμερα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που ούτε εκεί είχαμε πάει πέρσι. Τα νέα του καιρού από το Watford του Λονδίνου είναι τέλεια. Ρίχνει έτσι ένα ελαφρύ ψυχαλισματάκι. Τα ελληνικά μου, τέλεια. Αλλά είμαστε στους 4 βαθμούς και είμαστε τέλειοι. Πού φτάσαμε, να λέμε τους 4 βαθμούς τέλεια. Μετά το χθεσινό, τους μείον 2, αυτό είναι παράδεισος. Πραγματικά, δηλαδή, είσαι άνετα, προχωράς άνετα. Πολύ όμορφα. Αρκεί να μην μας κάνει καμιά βροχή τρομερή και δεν μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά που έχουμε προγραμματίσει. Για αρχή δεν μας πειράζει, γιατί θα πάμε στο μουσείο. Αλλά το μετά είναι το θέμα που θέλουμε να προσπαθήσουμε να πάμε στο Winter Wonderland. Τέλος πάντων, θα δείξει. Ό,τι βγει. Για να καταλάβετε σήμερα τι νιώθουμε από θερμοκρασία, μπήκαμε στο τρένο και έχουμε βγάλει μπουφάν, σκουφάκι και τέτοια και έχουμε μείνει με τα ρούχα. Σήμερα μάλλον δεν έχει και πολύ υγρασία, θεωρώ, γι' αυτό και νιώθουμε καλύτερα. Γιατί 4 βαθμοί είναι 4 βαθμοί. Επίσης, επειδή πρέπει να το αναφέρω αυτό, για όσους έχετε δει το βίντεό μου και μπορεί να σας αρέσει και θέλετε να έρθετε κι εσείς να μείνετε στο Watford, να ξέρετε τις Κυριακές το γρήγορο το τρένο δεν λειτουργεί. Μόλις το ανακαλύψαμε κι εμείς ότι το γρήγορο το τρένο δεν λειτουργεί τις Κυριακές, αλλά υπάρχει το άλλο το οποίο σε περνάει από όλο το Λονδίνο που σας έλεγα προχθές. Αυτό θα συμβεί και τώρα. Θα φτάσουμε στο Λονδίνο σε μία ώρα. Πόση ώρα λέει κανάκι? Μία. Μία ώρα για να φτάσουμε στο μουσείο ή στο Houston? Κάτι τέτοιο τώρα δεν θυμόμαστε. Είναι αυτό το τρένο, είναι της υπομονής. Δεν είναι ότι είναι αργό, είναι ότι σταματάει παντού. Παντού, 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 παντού. Είπαμε κι εμείς, δεν θα μας πιάσει δεύτερη χρονιά στο Λονδίνο και δεν θα μας πιάσει βροχή. Για βροχή κάνε πιο έτσι να μου βραχικάμε. Έχει γίνει δημούσχημα. Και όχι τίποτα άλλο, περιμένουμε και στη σειρά για να βγάλουμε εισιτήρια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο ήθελε εισιτήρια και εγώ νόμιζα ότι δεν ήθελε εισιτήριο. Νόμιζα ότι είναι σε το άλλο, αλλά την πατήσαμε, τέλος πάντων δεν πειράζει. Το θέμα είναι να μην βρέξει περισσότερο, γιατί για την ώρα ψυχαλίζει μόνο. Α, ωραία. Τέλος πάντων, μία ώρα αναμονή, παιδιά. Μία ώρα αναμονή για να μπούμε μέσα και μέσα στη βροχή. Όχι τρελή βροχή, αλλά ήταν καλή, δεν μπορώ να πω. Και είμαστε μία ώρα στην αναμονή.
Αμπρέζος, δεν τίνεται. Κουμπώσει, παιδάκι μου. Είναι άνετος. Καταφέραμε επιτέλους να μπούμε Winter Wonderland. Περιμέναμε στην ουρά... καμιά ώρα. Πάνω από μία ώρα. Είναι απόγνωση, πραγματικά. Φάγαμε και το πακέτο στο μουσείο, όπου μετά τελικά δεν πληρώσαμε εισιτήριο. Δεν ξέρω τι έγινε, ρε παιδιά. Μπαίναν όλοι έτσι και δεν είχε πουθενά κάτι να πληρώσει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί έγινε αυτή η σειρά. Και εδώ πέρα πάρα πολύ ώρα. Θέλει πολύ υπομονή και να είστε και ξεκούραστοι. Τώρα έχουμε σταματήσει εδώ σε ένα από εκεί κρέπες και βάφλες για να πάρουμε βάφλα με νουτέλα. Εν τω μεταξύ εδώ στο βάθος έχει ένα τύπου μπαρ, αν κατάλαβα καλά, που περιστρέφεται αργά αργά, αλλά περιστρέφεται και μέσα ο κόσμος και πίνει και αυτό γυρίζει γύρω γύρω. Θα σας δείξω όσο πιο πολλές εικόνες μπορώ. Εντάξει, μέσα δεν είναι τόσο αποπνικτικά, αλλά έχει πολύ κόσμο. Να δείτε, εδώ πέρα πίνουν μπύρες και αυτό περιστρέφεται. Είναι σαν καρουζέλ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Κανάκης και ο Αλέξανδρος είναι εκεί πάνω και παλεύουν να τα καταφέρουν. Γιατί είναι έτσι, δεν ξέρω παιδιά, αυτό το έχω δει σίγουρα στη τηλεόραση. Να τη εκεί πέρα προσπαθούν. Ο Κανάκης το έχει παίξει. Μάλλον έχει διάδρομο που περπατάς. Επιτέλους γυρίσαμε στο δωμάτιο. Τέτοια κούραση, η πιο κουραστική μέρα από όλες. Τα έχω δει όλα, αλλά η πιο ωραία μέρα στο Λονδίνο εδώ. Πραγματικά ήταν τέλεια στο Winter Wonderland. Θέλω να σας πω έτσι 2-3 πράγματα για τη σημερινή ημέρα. Καταρχάς, αν θέλετε να έρθετε να μείνετε στο Watford, επειδή βλέπω ότι ενδιαφέρεστε πάρα πολύ για Λονδίνο και με ρωτάτε για το ξενοδοχείο κλπ, θα σας τα πω και αυτά σιγά σιγά. Βεβαιωθείτε λίγο για αυτό το τρένο το γρήγορο, γιατί το άλλο δεν αξίζει. Δεν αξίζει να μείνετε εδώ αν πρέπει κάθε μέρα. Εκτός και αν δεν έχετε πρόβλημα να τρώτε μια μισή ώρα για να φτάσετε στον προορισμό σας στο κέντρο του Λονδίνου. Θέλει 45 λεπτά για να φτάσει στον βασικό σταθμό, που είναι το Houston. Και μετά από εκεί, για να πας οπουδήποτε αλλού θες, τρως και εκεί πέρα πόση ώρα. Οπότε εμείς σήμερα, φανταστείτε, για να φτάσουμε στο μουσείο κάναμε μια μισή ώρα, πάρα πολύ. Ενώ αν ήταν το γρήγορο που κατεβαίνει σε ένα τέταρτο θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολύ χρόνο.
Τέλος πάντων, οπότε δείτε το λίγο αυτό αν κατεβαίνει Κυριακές και τέτοια, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, σας το λέω. Δηλαδή, πολύ δύσκολο το πήγαινε, αλλά εμένα αυτό με κούρασε περισσότερο. Βασικά, όχι μόνο αυτό. Ήταν κουραστική ημέρα γενικότερα. Πήγαμε στο μουσείο. Με το που φτάνουμε εκεί, μας ρωτάει μια κοπέλα, έχετε εισιτήρια? Γιατί εγώ δεν είχα διαβάσει ότι χρειάζεται εισιτήριο για να μπεις μέσα στο μουσείο και της λέω όχι και μου λέει από εδώ τότε. Και ήμασταν απ' έξω μια μισή ώρα ακριβώς και περιμέναμε μέσα στη βροχή για να μπούμε μέσα στο μουσείο. Μέσα στη βροχή. Δεν είχε ούτε σκέπαστρο από πάνω, δεν είχε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μας βάζανε λίγους και το αποτέλεσμα είναι ότι μπήκαμε και δεν πληρώσαμε κάτι. Και αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί συνέβη. Ενώ η κοπέλα μας ρώτησε αν έχουμε εισιτήρια και ούτε καν μας σκανάραν κάτι. Δεν ξέρω. Άμα ξέρει κάποιος να μας πει, έτσι να μου λυθεί απλά η απορία θέλω. Γιατί μετά μπήκαμε μέσα και έλεγα, έλα πάμε να δούμε το μουσείο για να φύγουμε, γιατί χάσαμε πάρα πολύ χρόνο στο ότι έπρεπε να μπούμε και ήμασταν και κουκουλωμένοι, οπότε δεν ήμασταν και άνετα, αυτό εννοώ. Τώρα θα πω τη γνώμη μου και γι' αυτό, ελπίζω να μην πέσετε να με φάτε. Εμένα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου δεν μου άρεσε. Και πιστεύω ότι δεν μου άρεσε επειδή έχω πάει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης και μου έχει μείνει ανεξίτηλο στο μυαλό. Και δεν θα πηγαίναμε εκεί, ήταν τελευταία στιγμή μας το είπανε αυτό το μουσείο και πήγαμε και έλεγα τι θα χάναμε. Ήταν υπέροχο, 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 πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Οπότε δεν ξέρω, νομίζω ότι εδώ... Εγώ δεν εντυπωσιάστηκα, να σας πω την αλήθεια, δεν είδα κάτι διαφορετικό ίσως ή δεν ξέρω αν έφταιγε και η κούραση, τι να σας πω δεν ξέρω. Αλλά εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε, δεν θα επέλεγα να ξαναπάω να ερχόμουν Λονδίνο ποτέ. Μετά φύγαμε, πήγαμε Winter Wonderland, όπου σας προτείνω να πάτε στο τελευταίο group. Αν θέλετε το δείτε βράδυ, γιατί εμείς θέλαμε να το δούμε βράδυ. Μου είπαν ότι πρωί είναι πάρα πολύ καλά και ότι δεν έχει αναμονή. Αλλά... την ώρα που φεύγαμε εμείς, φεύγαμε στις 8 και έμπαινε το τελευταίο γκρουπ που ήταν 8 με 10, τίποτα καθόλου αναμονή. Και εκεί περιμέναμε πάνω από μία ώρα, δεν ξέρω ακριβώς πώς, αλλά πάνω από μία ώρα σίγουρα. Σε κάποια φάση έλεγα στον Κανάκη μήπως καλύτερα να φύγουμε, δεν άντεχα άλλο, έβρεχε και εκεί. Ευτυχώς είχαμε πάρει το καρότσι το οποίο κλείναμε από πάνω τον Αλέξανδρο και του βάζαμε και ένα διάβροχο από πάνω, γιατί το παιδί θα... είχε γίνει παπί. Εμένα ευτυχώς το μπουφάν μου είναι αδιάβροχο, παρόλο που το έχω κακολογήσει. Δεν μπήκε από μέσα τίποτα, παιδιά. Τίποτα. Τίποτα. Το κράταγε πάρα πολύ καλά τα νερά. Αλλά το εσωτερικό σε ανταμείβει. Δεν κάναμε παιχνίδια για μεγάλους. Κάναμε μόνο τα παιδικά παιχνίδια, τα οποία δεν είχαν και καθόλου αναμονή. Όλα τα υπόλοιπα, τα μεγάλα, ακόμα και η Ρόδα, που εκεί θέλαμε να ανέβουμε, στα υπόλοιπα δεν θέλαμε να ανέβουμε έτσι κι αλλιώς. Κάτι τρενάκια που σε γυρνάγανε, τούμπα, ούτε καν. Είχε τρελή αναμονή. Τρελή αναμονή. Ο Αλέξανδρος όμως το διασκέδασε. Φάγαμε. Τι να σας πω ότι δεν φάγαμε κάτι. Φράουλες με σοκολάτες, βάφλες, πατάτες. Έχει τα πάντα. Είναι υπέροχο να πάτε. Αξίζει η αναμονή. Να είστε ξεκούραστοι όμως για να πάτε. Αυτή είναι η δική μου η συμβουλή, αν θέλετε να με ακούσετε. Μην έχετε εξαποδαριαστεί πιο πριν, έχετε πάει σε μουσείο όπως εμείς και δεν μπορείτε να αντέξετε. Αύριο πρέπει να το πάμε πιο χαλαρά, γιατί δεν την παλεύω. Αλλά αύριο θα κάνω και κάτι το οποίο δεν έχω κάνει ποτέ σε ξένη χώρα. Και μου αρέσει έτσι να κάνω πράγματα. Όταν πηγαίνω σε ξένες χώρες, μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω σε σούπερ μάρκετ. Γιατί μου αρέσει έτσι να βλέπω τον κόσμο που ψωνίζει εκεί, τι πράγματα έχουν. Τώρα θα κάνω και κάτι πολύ διαφορετικό που δεν έχω ξανακάνει. Οπότε έτσι ανυπομονώ για την αυριανή μέρα. Και αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Πρέπει να σας αφήσω να κλείσω αυτό το βίντεο, γιατί είμαι όχι απλά κομμάτια και η ώρα είναι ήδη 10.30 και δεν έχω κάνει μπάνιο, δεν έχω φτιάξει βίντεο, τίποτα δεν έχω κάνει και νιώθω τα μάτια μου ότι κλείνουν. Δηλαδή νιώθω ότι δεν θα καταφέρω, νομίζω ότι θα κοιμηθώ πριν καν σας ανεβάσω το βίντεο, πριν καταφέρω να το έχω έτοιμο για να ανέβει αύριο το πρωί. Τέλος πάντων αυτά, αν έρθετε Λονδίνο μην αφήσετε με τίποτα το Winter Wonderland, παιδιά είναι, τι να σας πω, μπήκα μέσα και ένιωθα ότι πάθε ένα πολιτισμικό σοκ, δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα, δεν το πίστευα, τα παιχνίδια, τα λαμπάκια, τα σπιτάκια, είχε να αγοράσει πράγματα, φοβερό, να πάτε. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε πάλι αύριο, φιλά.